Mad Radio is the one. 106,2. Η νούμερο 1. Έλα, επιλογή. Γεια σας, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Fit Me Up με πολύ χορό. Πάρα πολύ χορό. Πάρα πολύ χορό. Υπερβολικά πολύ χορό. Εσύ και εμένα ξεκινήσαμε έτσι, με τη Βιργινία κάνουμε πρόβα, γιατί θα έχουμε ένα σούπερ καλεσμένο σήμερα. Έχουμε σούπερ καλεσμένο. Σούπερ καλεσμένο με απίστευτη ενέργεια και θα εκτοξεύσει εδώ πέρα τα πράγματα, θα τα πάει στα ύψη. Δώσε τώρα το σήμα σου. Πάμε να καθίσουμε. Να πούμε στο τηλεοπτικό μας κοινό ότι μπορεί να μας βρει στα social media του MAD TV, Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, YouTube και στο hashtag MAD TV Greece και να μπει στο site για να μαθαίνει όλα τα νέα από τη Showbiz. Το έδωσε το κορίτσι. Και δώστε μου τώρα εσύ το περίεργο άθλημα που δεν βλέπω την ώρα. Είναι να το πεις. Τέλειο, έχεις σκύλο εσύ. Έναν, έχω έξι σκυλιά. Έχει έξι σκυλιά εδώ πέρα. Μπορείς να το κάνεις και με τα έξι σκυλιά. Αν έχει κότσια. Φαντάζεσαι. Σέρφινγκ σκύλων. Α, έχω και αδερφό που έχει έρθει στην εκπομπή, είναι surf instructor. Σου στο ραδιόφωνο, το Ocean Drive πολύ μ' αρέσει. Εντάξει, αφού σου αρέσει πολύ, πολύ να πάμε να το ακούσουμε. Επιστρέψαμε εδώ πέρα και έχουμε wellness tips από την Αθηνά. Wellness tips τώρα. Αυτό εντάξει είναι μια συνταγούλα, πάρα πολύ εύκολη. Τρία υλικά. Για πες μου. Σαλάτα με αχλάδι, φέτα και σπανάκι. Αυτά είναι τέσσερα. Είναι τέσσερα. Εγώ να το βάλετε αυτό να γίνουμε meme, να ξέρετε. Γι' αυτό σας είχα πει όταν μου λέγανε από την προπαίδεια του έξω ότι δεν πρέπει να την πω. Καταλαβαίνετε. Μπορεί να είναι αυτά τα τέσσερα βασικά, αλλά μπορεί μέσα η σαλάτα να έχει πολλά πράγματα. Πολλά. Είναι μια σαλάτα που μπορείς να τη συνδυάσεις με σπανάκι, φέτα, χλάδι που σου είπα. Πατζάρι κομμένο σε λωρίδες, αποξηραμένα βερίκο, κακαρίδια. Ιδέες. Αν έχετε αλλεργία, τα καρύδια μην τα βάλετε. γαρνιρίζουμε με λαδολέμονο και έτοιμο. Τέλειο. Μπορείς εσύ να βάλεις και κάτι άλλο, βέβαια. Θέλω και κάτι άλλο γιατί δεν θα χορτάσω. Για πες μου. Με δύο φρυγανιές ουάσα ολικής άλεσης είσαι ευχαριστημένη. Κάτι γίνεται. Σαν ορεκτικό, βέβαια, γιατί. Αλλιώς εγώ δεν χορταίνω με τίποτα. Και μετά θα πάει για μπριζολίδι εδώ το κορίτσι. Και εμείς να πάμε να ακούσουμε για Χαμπίμπι. Για Χαμπίμπι θα χορέψουμε και από Kings και Δέσποινα Βανδύ. Ναι, δώστο. Για Χαμπίμπι. Για λελε. Έτσι, τέντωσε λίγο ρυθμό, πάμε. Λοιπόν, σήμερα πρέπει να τον βρω το ρυθμό, δεν γίνεται, δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση. Σου και... φέρετε κατά άλλο άτομο, να ξέρεις αυτό. Δεν συμπληρώνω. Μου έχεις φέρει το κατάλληλο άτομο και δεν βλέπω την ώρα να έρθει εδώ να μας τα πει όλα. Να λυκνήσεις το κορμάκι σου, Ναι, γι' αυτό να τον υποδεχτούμε. Ας υποδεχτούμε τον Dorian. Μπέστης μου! Αποκλείεται! Είσαι θεότητα! Κοίτα ενέργεια! Αγάπη μου! Πού κάνεις, πώς είσαι! Χαρήκαμε πάρα πολύ που είσαι εδώ, μπορείς να κάτσεις, με καλέσατε, κουκλάρες φτουφτουφτού! Καλέ! Ευχαριστούμε πάρα πολύ! Τι στυλάρα είσαι εσύ! Καλό! Είσαι πολύ mad. Ευχαριστώ. Εγώ θεότητα. Με βοήθησε η φίλη μου, η Λούση Μπαλτζή, που συνεργαζόμαστε και μου βοήθησε στο styling. Οπότε, γεια σου, Λούση. Λούση, τι να πω, έχεις κάνει τέλεια δουλειά. Δεν έχεις και εδώ, Λούση, μία. Λούση, μετά θα πάρουμε το τηλέφωνο σου γιατί σε χρειαζόμαστε. Τι κάνεις, πώς είσαι, σε τι φάση σε πετυχαίνουμε. Είμαι πολύ καλά. Είμαι σε ένα δημιουργικό κομμάτι της ζωής μου. Mm-hmm. Αγχωτικό, βέβαια. Αλλά είμαι καλά. Είμαι υγιής. Έχω ένα πιάτο φαγητό να φάω. Το δεύτερο βασικό. Και αγαπάω αυτό που κάνω και νομίζω αυτό είναι το σημαντικό, νομίζω. Και έχω και ανθρώπους δίπλα μου που με αγαπάνε και τους αγαπώ. Έχεις κάνει πολύ ωραία κίνηση. Τα έχεις όλα. Νομίζω ότι αυτά χρειάζεται ένας άνθρωπος προκειμένου να είναι ευτυχισμένος. Μπράβο, ακριβώς. Σε τι ηλικία ξεκίνησες να χορεύεις? Λοιπόν, μόνος μου ξεκίνησα. Από τα 13-14 κάπου εκεί πέρα ξεκίνησα. Τώρα επαγγελματικά από τα 18. Τώρα είμαι 27.
το ξέρω. Όποιος κάθεται σε αυτή την καρέκλα του Fit Me Up, εγώ θα το λέω συνεχώς, γιατί θα με σαλτάρουν όλοι. Μικροδείχνει πολύ συγκριτικά με την ηλικία που έχει. Αλήθεια. Ναι. Ναι. Είναι σοκαριστικό. Παιδιά, είναι νερό και γιαούρτι 100%. Είναι το fitness, μάλλον. Ναι. Βοηθάει, εντάξει, βοηθάει πολύ. Βοηθάει πολύ τη διατροφή. Να σε ερωτήσουμε τώρα, μια και έτσι το πήγε η Βιργινία, ξέρεις κατευθείαν στο κομμάτι του χώρου. Εσύ ξέρεις εξ αρχής, ρε παιδί μου, το ότι θες να ασχοληθείς, να γίνεις χορευτής. Λοιπόν, ναι, εγώ όταν. Εγώ βασικά ξεκίνησα, είμαι από τη Λίμνο. Είμαι από νησί. Εκεί μεγάλωσα, καταγωγή. Εγώ πάντα ήθελα να ασχοληθώ γενικά με τη μουσική, με το χορό, με τραγούδι, γενικά όλα αυτά. Παίζω και πιάνο, οπότε με τέτοιες φάσεις. Οπότε από μικρός ήξερα ότι θέλω να πάω εκεί πέρα, σε αυτό το δρόμο. Δηλαδή ήταν λίγο μονόδρομος. Δοκίμασα και άλλα πράγματα. Δηλαδή θέλω να σπουδάσουν οι γονείς μου άλλα πράγματα, να κάνω από εδώ, από εκεί, αλλά όχι. Πήγα εκεί που ήθελα. Χαίρομαι πολύ που είσαι νησιώτης, γιατί και εγώ είμαι από τη Μυτιλίνη, γειτονικά νησάκια. Ναι, είμαστε γειτονάκια. Δεν έχω έρθει ποτέ, αλλά έχω ακούσει ότι είναι πολύ ωραία. Και ανήκουμε και στον ίδιο νομό. Θα ήθελα να μου πεις με ποια είδη χορού, για να επιστρέψω στο θέμα μας, έχεις ασχοληθεί και ποιο είναι αυτό που σε κέρδισε. Λοιπόν, εγώ είμαι commercial γενικά, δηλαδή σε βίντεο κλιπ, σόλ και τα σχετικά. Έχω κάνει και λίγο σύγχρονο, αλλά νομίζω στο commercial είμαι πιο πολύ. Αλλιώς ξεκίνησα το χώρο, δεν ξέρω αν επιτρέπετε να το πω. Πες το. Εγώ χόρευα σε bachelor. Γιατί να μην επιτρέπετε. Τέλειο. Να σου πω, δηλαδή, περίμενε τώρα, χόρευες. Εάν δηλαδή εγώ σε πάρω τηλέφωνο να έρθεις να χορέψεις στο δικό μου bachelor, δεν θα έρθει. Ναι, θα έρθω σίγουρα. Τι ωραία. Τέλεια. Θα έρθω σίγουρα. Παιδιά, αυτές είναι χρήσιμες γνωριμίες, να ξέρετε. Ναι, εγώ σε θέλω στον bachelor. Όταν γίνει πρόταση. Να το κανονίσουμε. Να στείλουμε πρώτα στον. Ξέρει αυτό, να έχει κάνει την πρόταση. Μπηχτή όρθια εδώ πέρα, να ξέρετε κυρίες και κύριοι. Μπηχτή όρθια. Για πες, Αθηνά μου. Λοιπόν, εντάξει, για το κομμάτι του bachelor θα μιλήσουμε off camera. Αλλά θέλω να σε ρωτήσω κάτι που το συζητάγαμε και πριν με τη Βιργινία. Ένας χορευτής, ρε παιδί μου. Και ξέρει, με βάση με κόσμο που μιλάμε κτλ. Υπάρχει περίοδος που μπορεί να είναι συνεχώς κουρασμένο σωματικά, γιατί το σώμα ουσιαστικά κινούνται όλοι οι μύες, δηλαδή γίνεται ένας πανικός. Λοιπόν, αυτό επειδή θέλει συνέχεια να είσαι αυτό που είπες σε κίνηση, να έχει συνέχεια ενέργεια, δηλαδή είσαι συνέχεια κουρασμένος, αυτό ισχύει. Δηλαδή μερικούς δεν ξέρω πώς μπορούν και πάνω από σοου σε άλλο σοου, μετά κάνουν πρόβες, μετά κάνουν το ένα, κάνουν το άλλο. Δηλαδή εγώ τους βλέπω και λέω, εγώ δεν μπορώ να το κάνω προς το παρόν. Αλλά γενικά εγώ π.χ. έχω μια συνεχή κόπωση. Δηλαδή και τώρα που κάθομαι, πονάνε τα πόδια μου. Ναι, ένα άθλημα που δεν θα κάνουμε ποτέ. Καλά. Ναι. Να σου πω βέβαια ότι εντάξει, όπως και στους αθλητές, έτσι και στους χορευτές, το σώμα σας και το σώμα μας είναι το εργαλείο μας, οπότε πρέπει να το φροντίζουμε. Και βέβαια έχω ακούσει ότι οι περισσότεροι τραυματισμοί στο χορό, όπως και σε άλλα αθλήματα, έρχονται από την έλλειψη προθέρμανσης. Ναι, ναι. Ισχύει αυτό. Ισχύει full. Εγώ παλιότερα που δεν ήξερα γενικά από χορό τι πρέπει να κάνω σε προετοιμασία, μου είπαν ότι θέλουν τουλάχιστον μισή ώρα προθέρμανση, ώστε να ζεσταθεί λίγο το σώμα και να είναι έτοιμο μετά να χορέψει, να κάνει οτιδήποτε. Οι περισσότεροι, επειδή δεν έχουν και χρόνο, κάνω 10 λεπτά ίσα-ίσα και μετά πάνε βουλ. Οπότε γι' αυτό κιόλας. Καλά, είναι και την καίνει κιόλας δηλαδή μερικοί την προθέρμανση. Παιδιά, εντάξει, είμαι κι εγώ σε αυτή την κατηγορία τώρα, να σας το πω. Εμείς κάνουμε μισή ώρα προθέρμανση. Ναι, μισή ώρα πρέπει. Θέλει. Εγώ φεύγω στην αποθεραπεία και στην προθέρμανση πάω καθημερινά. Τέλος πάντων. Ωραία. Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη τοποθεσία, ρε παιδί μου, ή μέρος που σου αρέσει να χορεύεις, ή τώρα με τη δουλειά, ξέρεις. Λοιπόν, εννοείς επαγγελματικά σε χώρους ή γενικά μόνος μου. Γενικά, ρε παιδί μου, μόνος σου. Γιατί επαγγελματικά θεωρώ το ότι ξέρεις, έχεις πολλές υποχρεώσεις. Λοιπόν, εγώ ξεκίνησα να μαθαίνω πώς να χορεύω, ας το πω, μόνος μου στο εξοχικό μου στη Λίμνο. Που είναι, σκεφτείτε, ένα σπιτάκι και έχει γύρω-γύρω χωράφια. Οπότε ήμουν μόνος μου, χτυπιόν εκεί πέρα, ξέρεις. Έβαζα μουσική στο full, οπότε εκεί πέρα ήταν που ένιωθα, ας το πούμε, πιο πολύ ελεύθερος ή ότι μπορώ να κάνω ό,τι θέλω και ήμουν έτσι λίγο πιο πολύ μόνος μου. Στο επαγγελματικό κομμάτι μου αρέσουν πολύ τα show, Metamotion και όλα αυτά τα μεγάλα show. Λοιπόν, θέλω να σου κάνω μια ερώτηση πάρα πολύ με αυτά που μου λες. Θέλω να μου πεις πώς είναι το συνέστημα από εκεί που ξεκίνησες, δηλαδή που μου λες ότι ήσουν στο χωράφι και έβαζες τη μουσική και αυτά. Ξαφνικά να ανεβαίνεις πάνω σε μια σκηνή με κόσμο από κάτω, πώς αισθάνθηκες την πρώτη φορά και γενικά και τώρα που το κάνεις αυτό. Επειδή το είχα τόσο πολύ στο μυαλό μου και το έψαχνα και το έκανα έτσι λίγο πάλι γύρω-γύρω, όταν το έκανα ήταν σαν να το είχα κάνει ήδη. Κατάλαβε λίγο τη φάση ότι επειδή το είχα ζήσει τόσο πολύ μέσα μου, όταν το έζησα λέω εντάξει το έκανα.
Εντάξει, μεγάλη διαφορά. Εμένα οι φίλοι μου πάντα μου λέγανε ότι δες που ήσουν και δες τι έκανες μόνος σου και δεν το καταλαβαίνω. Γιατί έχω αυτό το συνεχή άγχος να κάνεις πράγματα, να μεγαλώνεις, οπότε είναι λίγο περίεργο σαν συνέστημα. Αλλά είναι ωραία. Πόπολη. Αυτή η σημασία. Ξέρεις τι, παίζει κάποια στιγμή, άνθρωποι σαν εσένα, βλέπουμε εδώ πέρα και βιντεάκια, παίζει κάποια στιγμή να κοιτάξεις πίσω και να πεις πόπο ρε, εγώ το έχω κάνει αυτό. Εγώ έτσι όπως μου το περιγράφεις σαν πορεία, μου φαίνεται με συγκλονίζει και μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση που είσαι εντάξει, απλά έγινε. Γιατί πρέπει να αφιέρωσες πολύ κόπο, χρόνο, να έκανες πολλές θυσίες προκειμένου να φτάσεις σε αυτό το σημείο, οπότε με συγκλονίζει όλο αυτό. Δεν είχα καμία σχέση με το χώρο, ούτε ακόμα και εμφανισιακά ήμουν πιο με παραπανήσια κιλά, οπότε όλα έγιναν λίγο μόνος μου τα έκανα, οπότε ναι. Τι ωραία. Να σε ρωτήσω κάτι τώρα πάνω σε αυτό, με αφορμή αυτό που μου είπες. Εσείς από το άτομο, δηλαδή ρε παιδί μου, που επειδή ο χορός είναι άθλημα, ρε παιδί μου, κοιτάς να κάνεις μια συγκεκριμένη διατροφή. Ναι, 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 full. Ακολουθείς συγκεκριμένο διατροφολόγιο. Σκεφτείτε, οι φίλοι μου λένε φάει κάτι. Δεν είναι ότι δεν τρώω, απλά τρώω πολύ υγιεινά, δηλαδή γιαούρτια, φρούτα, κοτόπουλο, πια απ' έξω, junk food, τρώω πολύ σπάνια. Πολύ σπάνια. Και μου λένε φάει κάτι ρε παιδί μου. Λέω τρώω παιδιά, απλά δεν τρώω αυτά τα οποία δεν θα με βοηθήσουν να προχωρήσω. Λοιπόν, οπότε... ερώτηση φωτιά. Ναι. Εάν είχες την ευκαιρία να επιλέξεις να συνεργαστείς με κάποιον Έλληνα ή ξένο καλλιτέχνη. Ναι. Μάλλον θα μου πεις έναν Έλληνα ή μια Ελληνίδα και έναν ξένο. Ωραία. Ποιος θα επέλεγες? Λοιπόν, για μένα top. Που πάρα πολλά χρόνια θαυμάζω, είναι η Ελένη Φουρέιρα. Σε έβλεπα, έτοιμο. Η Ελένη Φουρέιρα, την αγαπώ πάρα πολύ, τη θαυμάζω. Εντάξει, δεν χρειάζεται να πω πολλά πράγματα, νομίζω όλοι ξέρουμε. Τώρα από ξένους καλλιτέχνες, παλιά θαύμαζα τη Lady Gaga, που και για μένα είναι full καλλιτέχνης έτσι από το top, και Beyoncé, εντάξει. Τώρα σας λέω τους πιο γνωστούς, ας πούμε. Και είναι και ίσως οι πιο ολοκληρωμένοι από κομμάτι τραγουδιού, σκηνικής παρουσίας, χορού, τα πάντα. Ναι, είναι top. Τώρα ετοιμάζεις κάτι. Θέλεις να μας πεις τα επαγγελματικά σου σχέδια, τα μελλοντικά. Λοιπόν, για αρχή κάνω κάποιες εμφανίσεις στο Σαμόν μαζί με μια drag queen που είναι του Φώτη, το Σαμόν, νομίζω το γνωρίζετε. Και κάτι έρχεται γενικά. Έρχονται βασικά πολλά πράγματα. Δόξα τω Θεώ. Έχω κάνει manifest. Θα μας κρατήσεις σε αγωνία. Ναι, ναι, δεν σας το πω. Καλά κάνεις. Μ' αρέσει να μην το λέω, να το δείχνω κατευθείαν έτσι. Έτσι, καλά κάνεις. Γιατί εγώ θα το πω και θα το ξαναπώ. Υπάρχει και το μάτι, υπάρχει και η ενέργεια. Καλό είναι να προστατεύουμε τα σχέδιά μας και τους εαυτούς μας. Λοιπόν, θα πάμε σε break και θα επιστρέψουμε με Challenge O'Clock που θα μας δείξεις κάποιες χορευτικές κινήσεις, μία χορογραφία. Εύκολες, παρακαλούμε πολύ. Σας έχω κάνει πάρα πολύ φουέγο. Πήγαμε! Και είμαστε ξανά μαζί σας και είμαστε έτοιμοι. Καρά έτοιμοι, είμαστε σίκο. Έλα, πάμε. Είμαστε ζεστοί τώρα. Λέω τίποτα άλλο. Λοιπόν, και πάμε. Πάμε. Ναι. Λοιπόν, την ξέρει όλη η Ελλάδα αυτή τη χορογραφία γενικά. Οπα. Ναι. Όχι, μόνο εγώ δεν θα την ξέρω. Θα ξεφτυλιστούμε τώρα δηλαδή. Θα ανήκω στο 1% που δεν ξέρει τη χορογραφία. Την έχει βγάλει, είναι fail, να το πούμε κι αυτό. Ωραία. Να δώσουμε και το τέτοιο. Σε θέλω στη μέση. Στη μέση, ναι. Και εδώ πέρα, πίσω. Αχ, καλή κουκλάρες που είστε. Ιδέες έβαλα ανάμεσά μου. Έχεις καν δω μελαχρινό, δεν ζήτησες κάτι άλλο, πάμε. Λοιπόν, πάμε εδώ. Εκεί και κάνουμε. Και κουνάμε γοφό και κεφάλι. Κεφάλι δεν μπορώ. Το πρώτο είναι αυτό, οκ. Ωραία. Λοιπόν, πάμε λίγο μία, στα γρήγορα. Πάμε, 1, 2, 3. Και μετά πάμε. Μπαπ και εδώ πέρα. Μπαπ και εδώ πέρα. Μπαπ και εδώ. Το γυπτιακό, ρε παιδί μου. Ποιο χέρι αυτό. Και κουνάμε γοφό. Ναι, ή το δεξί, το αριστερό, ή ό,τι σε βολεύει. Πάμε το δεξί να είμαστε συγχρονισμένοι. Ναι, ωραία. Και κουνάμε γοφό. Και μετά πάμε πάλι. Και μπροστά! Και να κάνουμε κάτι τέτοια. Περίμενα, προσπαθώ να βρω την πλευρά. Είναι γοφό ή χτυπάμε κεφάλι. Εδώ. Τον γοφό, μπορούμε να τον κουνήσουμε. Το κεφάλι με τον γοφό, εμένα με δυσκολεύει. Τώρα. Ναι, λίγο συγχρονισμό. Πάμε λίγο μια ολοκληρωμένο. Ναι. Είμαστε ξεχάσει. Πάμε. Μου φεύγουν. Παιδιά, εδώ πέρα είχαμε ατύχημα. Συνεχίστε. Για πάμε. The show must go on. Πάμε εδώ. Ποιο χέρι είπαμε αυτό. Μετά πάμε. Το πετάμε τώρα, πάρ' το. Και εδώ πέρα χτυπάμε γοφό. Έλα, το έχετε, έλα. Σλέει, έλα, μπράβο.
μπράβο, πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Εμένα μου αρέσει και αυτό το που κάνει με το πόδι. Α, αυτό είναι. Αυτό είναι στο άλλο, αυτό στο κόλλημα. Ναι, ισχύει. Α, κοιτάξτε, τα κάνουμε. Δεν πειράζει. Κάνουμε έτσι. Για πες. Μπράβο. Και θα κάνουμε αυτό. Α, περίμενα από το άλλο πόδι θέλεις, Ναι, από το δεξί, από το δεξί. Ωραία. Πάμε, 1, 2, 3. Μπαπ. Και μπαπ. Και εγώ σαν τζουλιά είμαι. Όλο το άλλο μια χαρά το πήγα μέχρι το τζουλιά λοιπόν. Καλά, μα ξεπιστέψαμε τώρα, μας έπεισες. Για άλλη μια φορά αποδείξαμε στο τηλεοπτικό μας κοινό ότι είμαστε τσακωμένες με το ρυθμό και με το χορό. Τον αγαπάμε, αυτός δεν μας αγαπάει. Δεν πειράζει, αγαπάμε τον Ντόριαν και τον ευχαριστούμε που ήταν εδώ κοντά μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι εδώ μαζί μας. Μας έφερες και λίγο δικτυωτό. Και λίγο έτσι θα σας δείξω. Είπαμε στη Λάρα, και χρειαζόμαστε το τηλέφωνο τώρα που θα κλείσουμε. Α, ναι, για τα δικά μας. Αυτό ήταν λοιπόν το Fit Me Up για σήμερα. Αυτός ήταν ο Ντόριαν. Εγώ και η Αθηνά σας ευχαριστούμε και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για επόμενη εκπομπή. Και μέχρι τότε, φιλάκια πολλά!